παρατάξεων της αντιπολίτευσης στο πρόσωπο των δημοτών μας, οι οποίοι εκπροσωπούνται από μας, τότε τι είναι? Αν αυτό δεν είναι μια επίδειξη περιφρόνησης προς τους δημοκρατικούς θεσμούς και στη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε τι είναι? Πολιτικές ανοησίες. Έτσι. Δεν είναι και δεν αφορά μόνο εμένα, ο οποίος εκπροσωπώ τη λαϊκή συσπήρωση. Είμαι στέλεχος ενός κόμματος με μια συγκεκριμένη ιστορική διαδρομή. Αφορά και υποτιμά τη νοημοσύνη των ψηφοφόρων που έκαναν κάποιες συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Αφορά την πολιτική ουσία των επιχειρημάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανένας. Αυτό είναι το ίστατο επιχείρημα. Αυτό είναι απεικόνιση έλλειψης επιχειρημάτων και καλλιεργία συνωμοσιολογιών και αντιλήψεων που παραπέμπουν σε άλλες εποχές, σε άλλες συνθήκες. Είναι κατανοητό τι λέω. Ίσως πορτοκαλί σύγχρονη πόλη, θα είμαστε ξεκάθαροι. Το να μην έρχονται οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουν το μέγιστο θέμα της μείωσης των τελών, ειδικά σε μια εποχή κρίσης, στην οποία ο λαός βάλεται σκληρά, συνεπώς και οι λαμιώτες και οι λαμιώτισες, θεωρούμε απαράδεκτη την μη παρουσία της πλειοψηφίας ώστε να ακυρωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα στυλιτεύσουμε σκληρά και επειδή γενικά ακούγεται ότι όλοι κρίνονται, βεβαίως, όλοι κρινόμαστε και όλοι κρίνονται και μάλιστα πολύ αυστηρά. Μια συζήτηση η οποία αφορούσε στη μείωση των τελών και δεν ήρθαν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Οι συντοπίτες μας, οι λαμιώτες και οι λαμιώτισες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Κάτι που προσβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο, τη λειτουργία του και εμάς όλους στην αντιπολίτευση. Βιώσαμε μια αντιπαράθεση, νομίζω προσωπική, των νυν και του προηγούμενου Δημάρχου. Δεν μιλήσαμε για την ουσία, δεν μπορέσαμε να ανοίξουμε διάλογο, να καταθέσουμε τις απόψεις μας, κάτι που είναι πολύ σοβαρό στην εποχή που βρισκόμαστε, μέσα στην οικονομική κρίση. Νομίζουμε εμείς, σαν πρωτοβουλία, ότι υπάρχει δυνατότητα, ακόμα και σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, το οικονομικό, με τα ελλείμματα που μάθουμε ότι έχει σήμερα ο Δήμος, να υπάρξει μείωση δημοτικών τελών. Έχουμε καταθέσει και θα καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις και νομίζουμε ότι ο διάλογος είναι ο μόνος ο οποίος θα μας δώσει τη δυνατότητα όλοι μαζί να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Οι αντιπαραθέσεις, οι στήρες αντιπαραθέσεις και τέτοιες λειτουργίες του Δημοτικού Συμβουλίου, ξαναλέω, προσβάλλουν όλη την αντιπολίτευση, προσβάλλουν τον πολίτη και το δημότιο. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος δικαιολόγησε την στάση των Δημοτικών Συμβούλων της πλειοψηφίας να μην παρευρεθούν στην έκτακτη συνεδρίαση, λέγοντας ότι δεν είναι δυνατόν να τίθεται από την μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση μείωσης των δημοτικών τελών σε μια εποχή που όλοι γνωρίζουμε ότι τα οικονομικά προβλήματα του Δήμου είναι μεγάλα και ο προϋπολογισμός ελλειμματικός. Ήταν απόφαση της Δημοτικής Ομάδας της πλειοψηφίας, η οποία δεν θέλει με αυτόν τον τρόπο, ακούσατε και έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους τι είπε. Δεν θέλει να συμβάλλει στην υποβάθμιση. Βεβαίως είναι δικαίωμα της αντιπολίτευσης να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος, αλλά και από την άλλη πλευρά και η πλειοψηφία έχει τις δικές της υποχρεώσεις, τα δικά της δεδομένα και θεωρεί ότι πρέπει, είναι μείζον ζήτημα και θα το συζητήσουμε και άλλα, όχι μόνο αυτό, πάρα πολλά πράγματα που υπάρχουν, ακούσατε και τώρα στο τέλος διάφορα, αλλά δεν είναι ζήτημα κάθε φορά με την χρησιμοποίηση αυτής της δυνατότητας να υποβαθμίζεται. Θα συζητηθεί αφενός στον προϋπολογισμό και σε ξεχωριστή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και όχι μόνο αυτό, και πολλά άλλα. Η μειοψηφία πάντως κατηγορήσει εσάς για υποβάθμιση. Ναι, ναι. Εντάξει, όλοι κρινόμαστε. Είμαι εδώ παρόν σήμερα, έτσι. Αλλά δεν πρόκειται να συνεχίσουμε γιατί αυτή τη έμπνευση που δεν προέρχεται, δεν νομίζω καν να προέρχεται μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λειτουργίες. Ξέρετε, είμαστε μικρή κοινωνία και γνωριζόμαστε όλοι καλά. Θα παραμείνουμε στο θέμα αυτό. Θα επιχειρήσουμε να αποσπάσουμε νέες απαντήσεις από τον Δήμαρχο Λαμιών, τον κύριο Σταυρογιάννη, ο οποίος βρίσκεται σε αυτοδιοικητική ημερίδα στην Πελοπόννησο. Καλησπέρα, κύριε Σταυρογιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Βούτσινε. Βρίσκομαι στα Καλάβρητα στις εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα και μόλις τέλειωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου των Μαρτυρικών Πόλεων που συμμετέχουμε και εμείς εξαιτίας της μαρτυρικής πάτης.
Σωστά. Κύριε Σταυρογιάννη, πριν μου πείτε και για την εκδήλωση αυτή, πάμε λίγο στο θέμα της έκτακτης συνεδρίασης. Να ρωτήσω γιατί υπήρξε έκτακτη συνεδρίαση. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω το ερώτημα και θα απαντήσετε. Και δεν έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Σταυρογιάννη. Τι συνέβη? Κύριε Βούτσινε, ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα σε περιπτώσεις που η αντιπολίτευση υπάρχει κάποιο μείζον ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί και δεν το συζητάει ή δεν το θεματοποιεί η πλειοψηφία, να προκαλεί συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό έγινε πριν από περίπου 2 μήνες, θυμάστε, με ένα άλλο θέμα όπου η πλειοψηφία ήταν εκεί, συζήτησε και μάλιστα εγώ ευχαρίστησα την αντιπολίτευση τότε γιατί μας δόθηκε η δυνατότητα ένα θέμα που απασχολούσε μέσω του τύπου κυρίως εκείνη την περίοδο την τοπική μας κοινωνία να απαντηθεί και να δοθούν διευκρινήσεις. Όμως η κατάχρηση αυτού του δικαιώματος από την πλευρά της αντιπολίτευσης και μάλιστα αν θέλετε με έμπνευση που πιθανώς να βρίσκεται και έξω από τις τάξεις των δημοτικών συμβούλων δεν συμβάλλει. Ίσα-ίσα θα σας έλεγα υποβαθμίζει. Το είπατε και στη δήλωσή σας, κύριε Σταυρογιάννη. Το είπατε και στη δήλωσή σας ότι πιθανόν να είναι και εκτός... Όταν... Ναι, σας ακούω. Όταν δεν ξέρω αν με ακούτε καλά. Βεβαίως, ναι, σας ακούω, Δήμαρχε. Συνεχίστε. Η χρησιμοποίηση μιας δυνατότητας που δίνει, σας επαναλαμβάνω, ο νομοθέτης στην αντιπολίτευση να, με δική της ευθύνη να γίνεται σύγκληση και συζήτηση για ένα θέμα το οποίο δεν το φέρνει η πλειοψηφία ή είναι και πρέπει να συζητηθεί επίκαιρο και κατεπήγον, δεν μπορεί να γίνεται από τους πριν από 2 μήνες έγινε πάλι το ίδιο. Εμείς, η πλειοψηφία, η δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας, με την συμμετοχή μας δεν θα υποβαθμίζουμε τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, μάλιστα με ένα θέμα που είναι τελείως άκερο, μετά από λίγες μέρες συζητιέται ο προϋπολογισμός και ψηφίζεται, πέρα από τα ουσιαστικά και μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν και θα αναδειχθούν τόσο κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού μετά από λίγες μέρες, όσο και σε ειδική συνεδρίαση που μπορεί να γίνει στις αρχές του έτους, όπου θα παρουσιαστούν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο σε οικονομικό επίπεδο, γνωρίζουμε όλοι ποια είναι η κατάσταση των οικονομικών των Δήμων, όσο και σε ένα τέτοιο ειδικό ζήτημα που είναι τα δημοτικά τέλη και η ανταποδοτικότητα αυτών. Κύριε Σταυρογιάννη, διαδικαστικά να ρωτήσω, υποχρεούνταν όφιλε, πείτε το όπως θέλετε, ο Πρόεδρος από τη στιγμή που ζητήθηκε να προχωρήσει σε εκτακτή συνεδρίαση? Βεβαίως, έτσι προβλέπεται. Ο Πρόεδρος όφιλε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας να συγκαλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Σας επαναλαμβάνω όμως, είναι και ευθύνη δική μας, της Δημοτικής Ομάδας της Πλειοψηφίας, μη συμμετέχοντας να κρατήσει σε ένα επίπεδο που πρέπει τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και να μην συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην υποβάθμιση της λειτουργίας. Μάλιστα. Για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση θα συζητηθούν αυτά τα ζητήματα και κατά τον προϋπολογισμό, αλλά και στο μέλλον. Αυτή την περίοδο όμως, λίγες μέρες προτού έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, είναι τελείως άκερο να συζητούνται και ειλικρινά. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι στοχεύσεις του εμπνευστή, γιατί ξέρετε πως γίνεται, κάποιοι αποφασίζουν για κάτι και μετά ακολουθούν και οι δημοτικές παρατάξεις. Είπατε ότι είναι μικρή κοινωνία η Λαμία και όλοι γνωριζόμαστε, κύριε Σταυρογιάννη, σωστά? Σαφώς. Ακούστε να σας πω, η σύνδεση, το είπα αυτό γιατί η σύνδεση της μείωσης των δημοτικών τελών με το ΦΟΔΣΑ, τη λειτουργία του ΦΟΔΣΑ, έτσι δεν είναι, παραπέμπει πριν από λίγες εβδομάδες σε δημοσιεύματα, συζητήσεις, πρόκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου από την αντιπολίτευση. Είναι γνωστά όλα αυτά. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν θα συμβάλλουμε με τη συμμετοχή μας στην υποβάθμιση του κορυφαίου οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Βούτσινε. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα εν ώψη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό? Φαντάζομαι, είπατε ότι θα συζητηθούν όλα τα οικονομικά ζητήματα, κύριε Σταυρογιάννη, άλλωστε προϋπολογισμός είναι. Υπάρχει κάποιο μήνυμα προς κάποια κατεύθυνση ή όλες τις κατευθύνσεις από την πλευρά σας?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω πως καλύτερο είναι όλα αυτά να συζητιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο, στις τακτικές του συνεδριάσεις ή και σε έκτακτες όταν χρειάζεται, αλλά ακούστε, τα προβλήματα είναι μεγάλα σε οικονομικό επίπεδο, έτσι δεν είναι, για τους Δήμους. Και η πολιτεία στοιχειοδός δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις μετά την μείωση της τελευταίας πενταετίας των πόρων που δίνει στην αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, ας μην λαϊκίζουν κάποιοι και κυρίως ας μην προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Εμείς είμαστε εδώ έχοντας αίσθηση και της ευθύνης και των υποχρεώσεων. Να κρατήσουμε όρθιο το Δήμο στις δύσκολες αυτές περιόδους και με κάθε τρόπο να στηρίξουμε τους οικονομικά ασθενέστερους δημότες μας, κύριε Βούτσινα. Σας ευχαριστώ, κύριε Σταυρογιάννη, για την ενημέρωση. Θα τα πούμε και από Δευτέρα με την συνεδρίαση. Και εγώ να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Συνεχίζουμε εμείς τώρα στην πολιτική εκδήλωση και έναν απολογισμό, αν θέλετε, μετά από 1,5 χρόνο παρουσία στα έδρανα του Ευρωκοινοβουλίου από τον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κίρτς, ο οποίος έλκηκε την καταγωγή του από την Φθιώτιδα χθες, το τουριστικό περίπτερο του Αγίου Λουκά. Έκανε έναν απολογισμό συνολικότερα για την κατάσταση που επικρατεί σε συσχετισμούς ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ελλάδα και αντίστροφα βεβαίως και αμφίδρομα. Και τι πρέπει να κάνουμε συνολικότερα, ακόμη και αν υπάρχει κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λίγο αργότερα, για να βγούμε από την μέγενη του μνημονίου. Αρκετός κόσμος κατάμεστη η αίθουσα στο τουριστικό περίπτερο του Αγίου Λουκά. Για την επόμενη μέρα της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά το τέλος των πολιτικών ψευδεστήσεων, μίλησε το βράδυ της Παρασκευής στη Λαμία ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κίρτσος. Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του Αγίου Λουκά, ο κύριος Κίρτσος απευθύνθηκε στους προσκεκλημένους, σημειώνοντας πως ύστερα από 1,5 χρόνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχω καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις σχέσεις της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους θεσμούς της. Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας σήμανε με νόημα πως δεν είμαστε οι έξυπνοι της Ευρωζώνης όπως νομίζουμε, αλλά οι ανόητοι της Ευρωζώνης. Σε αυτή τη φάση έχουμε την ελληνική κρίση, η οποία συνεχίζεται. Θα είχε τελειώσει, κατά την άποψή μου, αν είμαστε λίγο πιο τολμηροί στη Νέα Δημοκρατία και αν κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πιο υπεύθυνος, γιατί φαγώθηκε να τελειώσει τα μνημόνια, τις λιτότητες και όλα αυτά. Και από εκεί που θα είχαμε τελειώσει το δεύτερο μνημόνιο, θα ήμασταν κάτι σαν την Πορτογαλία. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο τρίτο μνημόνιο με ορίζοντα, αν θυμάμαι καλά, Αύγουστο 2018. Άμα γίνει και καμιά καθυστέρηση, θα πάμε από το 2010 στο 2020 με μνημόνια. Ελπίζω πάντως όχι. Ταυτόχρονα εκδηλώνεται μια πολυδιάστατη ευρωπαϊκή κρίση, η οποία δεν έχει σχέση με τα ελληνικά, αλλά και εκεί πρωταγωνιστούμε με έναν περίεργο τρόπο. Έχει σχέση και με τα προσφυγικά και με τα μεταναστευτικά και με τα ζητήματα της ασφάλειας. Καταρχήν, πολλοί θεωρούν ότι είμαστε οι έξυπνοι, οι ζωηροί, οι αντιστασιακοί της Ευρωζώνης. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε οι ανόητοι της Ευρωζώνης. Και είμαστε οι ανόητοι διότι όλοι όσοι μπήκανε, είχαν την ανάγκη και μπήκανε σε μνημόνια, καταφέρανε και βγήκανε. Η Ιρλανδία βγήκε με άριστα και τώρα αναπτύσσεται με 6%. Η Πορτογαλία βγήκε κι αυτή με προβλήματα, συγκρίνεται με εμάς. Αλλά τέλος πάντων τα κατάφερε. Η Κύπρος έχει βγει στις αγορές και θα βγει και από το μνημόνιο αρχές του 2016. Οι Ισπανοί, που είναι μεγάλη δύναμη βέβαια της Ευρωζώνης, φτιάξαν τα τραπεζικά τους χωρίς να μπουν σε μνημόνιο, τα αποφύγανε, τα καταφέρανε κι αυτοί. Οι χώρες της Βαλτικής που μπήκαν σε ειδικά μνημόνια για να μπουν στη συνέχεια στο ευρώ, βγήκαν από τα μνημόνια και μπήκαν στο ευρώ. Και είμαστε μόνοι στο μνημόνιο. Επομένως, αυτή η θεωρία ότι είμαστε δύσκολοι, διαπραγματευόμαστε και όλα αυτά, ή έξυπνοι, νομίζω καταραίει στην πράξη. Δεν έχει καμία σχέση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί. Βέβαια, είχαμε μεγάλο πρόβλημα από άποψη δημοσιονομικού ελλείμματος και ισοζυγίου τρέχουσων συναλλαγών. Αλλά αυτό σημαίνει ότι εφόσον ξέραμε ότι είχαμε μεγάλο πρόβλημα, θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερες οι προσπάθειές μας να κάνουμε την αναγκαία προσαρμογή. Και κάναμε τους δύσκολους. Θα είχαμε βγει λοιπόν από το μνημόνιο στα τέλη του 2014, υπήρξε η πολιτική παρέμβαση και πάμε τώρα για 2018. Ας πούμε ότι μάθαμε από τα λάθη μας, ή ελπίζω να μάθαμε από τα λάθη μας, τα πληρώνουμε βέβαια, ελπίζω πληρώνοντας τα δίδακτρα, να γίνουμε σοφότεροι.
Ωστόσο, ο Γιώργος Κίρτσος έκλεισε την ομιλία του με ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Η πορεία θα είναι δύσκολη, μπορούμε όμως να την κάνουμε δημιουργική και συναρπαστική. Μετά τη λήξη της ομιλίας, ο Γιώργος Κίτσος άκουσε τις απόψεις των προσκεκλημένων, συνομίλησε μαζί τους για τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και ανανέωσε το ραντεβού μαζί τους. Πρέπει να συνεχίσουμε μια ευρωπαϊκή παράδοση, την οποία βέβαια έχει δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία. Θα πρέπει δηλαδή να δώσουμε τη μάχη υπέρ της περισσότερης Ευρώπης, να το πούμε απλά. Αυτή η μάχη πρέπει να κερδιθεί στο άμεσο μέλλον και πρέπει να τη δώσουμε με ένα διακριτικό τρόπο, γιατί υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δεν θέλουν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, εμείς δεν θέλουμε περιττές εντάσεις, δεν θέλουμε περιττές συγκρούσεις, θέλουμε την κατανόηση και τη φιλία όλων, διότι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί σε αυτή τη φάση είναι να μείνουμε μόνοι σε ένα ευρωπαϊκό περιθώριο με τα τεράστια προβλήματά μας, τα οποία πλέον δεν είναι εθνικών, αλλά ευρωπαϊκών διαστάσεων. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα που έχω σε ό,τι αφορά αυτά που πρέπει να κάνουμε. Θα σας πω ότι στο τέλος της πρώτης χρονιάς του ΣΥΡΙΖΑ και με την ευρωπαϊκή κρίση να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, έχουμε φτάσει στο τέλος των πολιτικών ψευδεστήσεων και αυτή είναι μια ευκαιρία για το νέο ξεκίνημα. Αυτό το νέο ξεκίνημα θα γίνει σιγά σιγά και από όλους μαζί και μπορεί ακόμα και η σημερινή βραδιά να είναι μέρος αυτού του νέου ξεκινήματος. Θα σας πω επίσης ότι πληρώσαμε τα λάθη μας και είναι η ώρα των διορθωτικών κινήσεων και της κάραξης στη νέα πορεία. Εάν πάμε καλά, εάν δηλαδή βάλουμε μυαλό και κινηθούμε σε γενικές γραμμές στην κατεύθυνση που περιγράφω, προβλέπω ότι σε 12-18 μήνες η κατάσταση θα είναι τελώς διαφορετική. Η Ελλάδα έχει δυνατότητες, το απόδειξε άλλωστε επί κυβέρνηση Σαμαρά στην τελική φάση, λίγο έλειψε να βγούμε από το δεύτερο μνημόνιο, και νομίζω ότι θα δημιουργηθεί μια θετική δυναμική, αρκεί να κινούμαστε στη σωστή κατεύθυνση και να αρχίσουμε να λύνουμε ένα-ένα τα προβλήματα. Θα περάσουμε τώρα στην κοινή επιστολή Προέδρων Εργατικών Κέντρων από την Περιφέρεια της Θεράς και της Αθήνας προκειμένου να υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σκουλέτη, αφενός για την τιμή της ΔΕΗ στην Λάρκο και αφετέρου βεβαίως για το μέλλον της εταιρείας. Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, έμεσα ίσως ο κύριος Σκουλέτης αποφεύγει την συνάντηση για να μην δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Την υλοποίηση των προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης ζητούν τα σωματεία εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, υπερασπιζόμενοι το δημόσιο χαρακτήρα της επιχείρησης. Τα σωματεία της ΛΑΡΚΟ έδωσαν στη δημοσιότητα μία ανακοίνωση, στην οποία αναφέρονται τα αποτελέσματα της συνάντησής τους με τον Διευθυντή του Γραφείου του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Δημήτρη Κοντοφάκα. Στη συνάντησή τους, οι εργαζόμενοι έθεσαν τα ζητήματα της επιστροφής του ΦΠΑ, της ρύθμισης του τιμολογίου της ΔΕΗ και το σχέδιο διάσωσης της ΛΑΡΚΟ. Οι απαντήσεις που πήραν αρχικά σχετικά με το ΦΠΑ και τη ΔΕΗ ήταν ότι με ημίμετρα δεν σώζεται η επιχείρηση, παρά μόνο θα κερδίσει λίγους μήνες ζωής. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΛΑΡΚΟ και της ΔΕΗ προχωρούν υπό την εποπτεία της κυβέρνησης και παράλληλα εξετάζεται το ζήτημα της επιστροφής του φόρου. Εμείς εμπλακήκαμε γιατί έπρεπε να στηρίξουμε τα σωματεία ότι έπρεπε να υπάρχει μια συνάντηση, μην τυχόν υπάρξει διακοπή του ρεύματος στην επιχείρηση και καταλαβαίνουμε ότι μια επιχείρηση η οποία είναι διαρκώς πειράζει. Απειλήσε η ΔΕΗ να διακόψει την ηλεκτροδότηση. Έστειλε επιστολή στη ΔΕΔΕ και ζητούσε τη διακοπή του ρεύματος λόγω του χρέους που υπάρχει συσσωρευμένο από τα προηγούμενα χρόνια και αυτό υπάρχει λόγω της τιμής της κιλοβατόρας. Δηλαδή η ΔΕΗ ζήτησε να διακοπεί το ρεύμα στη δική της εταιρεία. Η ΔΕΗ ζήτησε ακριβώς όπως λέτε. Η ΔΕΗ είναι μέτοχος στην ΛΑΡΚΟ. Η ΔΕΗ είναι μέτοχος στην εταιρεία και έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά απέναντι σε εταιρείες. Σχετικά με το σοβαρό ζήτημα της εξυγίανσης της ΛΑΡΚΟ, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων πήραν την απάντηση ότι θα γίνει σχέδιο για να μπορέσει η εταιρεία να λειτουργεί χωρίς προβλήματα στο μέλλον μέσω συνεργασίας της Εθνικής με τη ΛΑΡΚΟ. Επίσης, τέθηκε το θέμα του στρατηγικού επενδυτή με τον κύριο Κοντοφάκα να απαντά πως αν χρειαστεί θα υπάρξει ώστε να γίνουν επενδύσεις στην εταιρεία. Σε σχέση με το όλο ζήτημα υπήρξε η εξής λακωνική απάντηση, αν θέλετε, ότι η κυβέρνηση σύντομα θα φέρει ένα σχέδιο εξυγίανσης της ΛΑΡΚΟ, ένα σχέδιο που θα συμπεριλαμβάνει μέσα στρατηγικό επενδυτή και θα συμμετέχει σε αυτό το σχήμα και η Εθνική Τράπεζα. Ποιος το φτιάχνει το σχέδιο αυτό? Η κυβέρνηση.
η κυβέρνηση φτιάχνει το σχέδιο της εξυγίανσης που θα συμπεριλαμβάνει ένα στρατηγικό επενδυτή με τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας, αλλά χωρίς να ξέρουμε πέρα από εκεί λεπτομέρειες τι αυτό θα προβλέπει. Φυσικό είναι ότι υποτίθεται ότι η κυβέρνηση ή ο κύριος Κουρλέτης ή το Υπουργείο Οικονομικών ή ο κύριος Δραγασάκης ή κάποιος κάνει ή ο επενδυτής ή που φτιάχνει τα πράγματα όπως τον συμφέρουν. Αυτό θα το δούμε στην συνέχεια. Γι' αυτό ρωτάω ποιος φτιάχνει το σχέδιο. Γιατί στο παρελθόν έχει καταγγελθεί ότι κάποιοι ακολουθούν εντολές αυτού που θα παραλάβει την ιστορία. Έχει ξαναμπεί στο θέμα και στο τραπέζι και έχει ξαναπεί η κυβέρνηση παρά τις προεκλογικές της δεσμεύσεις ότι θα μπει στρατηγικός επενδυτής. Θα περάσουμε στο αγροτικό ρεπορτάζ τώρα και την συνάντηση που έχουν αύριο τα μέλη του Πανθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου και όχι μόνο στα παλιά οικοκυστήρια σε έναν απολογισμό αλλά και εκκίνηση των διαδικασιών για τη νέα διοίκηση. Θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον κύριο Δημογιάννη, τον πρόεδρο και φαντάζομαι εκ νέου υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου. Καλησπέρα κύριε Δημογιάννη. Καλησπέρα κύριε Βούτσιμα. Ξέρω ότι ήσασταν στην Αθήνα, είχατε πολλές συναντήσεις. Δεν ξέρω αν πρέπει να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι ενθαρρυντικό ή αν υπήρξε συνολικότερα ζήτημα αγροτικής πολιτικής. Όχι, δεν ήμουν στην Αθήνα. Ήμουν σε μια σύσκεψη στη Λάρισα που είχαμε σήμερα. Στη Λάρισα, ναι. Με λαρισαίους συναντήσεις εκεί. Τι είναι και ενθαρρυντικό, δεν υπάρχει κάτι ενθαρρυντικό. Ίσα-ίσα που κάθε μέρα που περνάει δημιουργούνται και άλλα ζητήματα. Σήμερα πληροφορούμε ότι η Τράπεζα Πειραιώς παίρνει στα δουλειάρια των αγροτών και κατάσχει χρηματικά ποσά για χρέη που δεν έχουν λήξει ακόμα και που θα λήξουν τις επόμενες 15 μέρες. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Είναι προνοητική, φαντάζομαι, κύριε Δημογιάννη, έτσι. Είναι προνοητική. Να πάρουν τα λεφτά νωρίτερα, έτσι, να μην χαλάσει και η πιάτσα. Ναι. Γιατί τα υποχρεώσεις των αγροτών λήγουν 30% κάθε χρόνο. Επειδή όμως ενδεχομένως φοβήθηκαν ότι 30% δεν θα μπει το άλλο μισό που θα ενισχύσουν, που δεν θα μπει σίγουρα και δεν θα μπει και τους επόμενους μήνες, φαντάζομαι, βρήκαν έναν εύκολο τρόπο να εκτράξουν τα ίδια υπάρχοντα. Μπαίνουν, λέει, τα δουλειάρια των αγροτών. Μιλάμε πάντα για τις επιδοτήσεις, κυρία Δημογιάννη. Ναι. Μιλάμε για τις επιδοτήσεις που παίρνουν οι αγρότες αυτό το διάστημα. Ναι. Μιλάμε για τα χρήματα που πήγαν προχθές στα δουλειάρια των επιδοτήσεων. Τα οποία σιγά σιγά δουλεύουν οι αγρότες μέσα από το δουλειάρια να κάνουν φτερά. Λοιπόν, επειδή τα θέματα αυτά και άλλα πολλά προβλήματα είναι πλέον συσσωρευμένα και εν ώψη της μεγάλης κινητοποίησης που ετοιμάζουμε παραλαβικά και που θα γίνει στις αρχές του νέου έτους, ναι, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί σε μια επόμενη σύσκεψη στην Αθήνα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, πρέπει να είμαστε δυναμικοί. Άρα λοιπόν θεωρούμε ότι ο Πανθιωτικός Αγροτικός Σύλλογος χρειάζεται αναλύσεις, χρειάζεται νέους ανθρώπους μέσα, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το έργο. Πάμε σε αυτό να μας πείτε τώρα, γιατί ακούνε και συνάδελφοί σας, για την αυριανή μέρα. Δώστε μας τοποθεσία και τι ακριβώς θα γίνει, κύριε Δημογιάννη. Ναι, αύριο στις 11 το πρωί καλούμε τους συναδέλφους του Πανθιωτικού Αγροτικού Συλλόγου και όχι μόνο έτσι, γιατί ο Πανθιωτικός Αγροτικός Σύλλογος είναι ένας σύλλογος που εκφράζει τους αγρότες σε όλη τη Θεότητα. Λοιπόν, να συμμετέχουν στη σύσκεψη που θα κάνουμε, στη γενική συνέλευση που θα κάνουμε στις 11 η ώρα, στα παλιά οικοκυστήρια της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Λαμίας. Συνεταιρισμός Λαμίας πλέον. Στο χώρο αυτό, αφού συζητήσουμε εκτενώς τα προβλήματα, όλα τα προβλήματα που θα προκύψουν και που θα αντιμετωπίσουμε, θα πρέπει να καθορίσουμε από την αρχή τον τρόπο δράσης, αλλά θα πρέπει να κάνουμε και αρχιερευσίες ώστε να υπάρξει νέο διοικητικό συμβούλιο στο Πανθιωτικό Αγροτικό Σύλλογο για να μπορέσει να συμμετέχει σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Μάλιστα. Κλείνω με το γενικότερο ερώτημα. Θα είμαστε αύριο στην συνάντηση που έχετε και την συνέλευσή σας. Οι κινητοποιήσεις, όπως ακούστηκε, προσδιορίζονται με όποια πρόσωπα υπάρχουν και στον Πανθιωτικό για τις αρχές Γενάρη και λίγο μετά τις γιορτές, κύριε Δημογιάννη. Ναι, όπως έχει προκαθοριστεί στη συνάντηση των Αθηνών την προηγούμενη εβδομάδα, στις 8 του μήνα θα ξαναμαζευτούμε στην Αθήνα. Αλλά μέχρι τις 8 του μήνα, έτσι έχουμε αποφασίσει σε αυτή τη σύσκεψη, θα πρέπει τα τρακτέρ να είναι στους δρόμους και στις πλατείες των χωριών. Να είναι έτοιμα. Δεν σημαίνει ότι μετά τις 8 του μήνα η οποιαδήποτε ημερομηνία, άμεση ημερομηνία, 10, 11, 12, είναι ανοιχτή η κινητοποίηση. Δεν έχει
δεν υπάρχει καθορισμένη ακριβώς ημερομηνία, γιατί πρέπει να δούμε και το πλαίσιο το οποίο θα λειτουργήσει η κυβέρνηση. Δηλαδή, κάποιες από αυτές τις μέρες θα προσπαθήσει να περάσει τα νομοσχέδια. Πληροφοριακά, να ενημερώσουν τους αγρότες ότι τα νομοσχέδια φορολογικό, ασφαλιστικό και άλλα πολλά, ναι, μετά από αντίδραση, δικιά μας αντίδραση του αγροτικού κόσμου, από το Σεπτέμβριο έχουν μια σειρά παρατάσεων. Και έχουν φτάσει μέχρι την αρχή του νέου έτος. Άρα λοιπόν πρέπει εδώ να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε τη λέλαπο που έχει στον αγροτικό κόσμο. Ωραία. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί στην συνέλευσή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Δημογιάννη για την ενημέρωση. Κυριότερα των συναδέλφων σας. Καλό βράδυ. Πάμε σε ένα ακόμη ρεπορτάζ στην συνάντηση που είχε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Περιφερειών, μεταξύ αυτών και ο Περιφερειάρχης Τεράς Κώστας Μπακογιάννης, με την αναπληρώτρια υπουργό, την κυρία Θεανό Φωτίου, συζητώντας βεβαίως ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ελλάδα του Μνημονίου. Εμείς έχουμε σε κάθε περιφέρεια έχουμε ένα ποσό χρημάτων στον θεματικό στόχο 9, που είναι ο θεματικός στόχος καταπολέμησης της φτώχειας, ο οποίος για κάθε περιφερειακά χρήματα, για το προσπαθισμό, ο οποίος έχει διαμορφωθεί κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες των δομών σε κάθε περιφέρεια. Και κάθε περιφέρεια κάνει το δικό της επιχειρησιακό περιφερειακό πρόγραμμα για το στόχο της καταπολέμησης της φτώχειας. Εκεί έχουμε συμφωνήσει πλέον με την κυρία Φωτίου να βάλουμε κάποιες δράσεις και κάποια μέτρα τα οποία συνάδουν με την εθνική στρατηγική, όπως είναι τα κοινωνικά πρωτοβουλία, τα κοινωνικά φαρμακεία, τα εισφυγείμενα εισόδημα, τα οποία θα περνάει μέσα από τα κέντρα κοινότητας, τα οποία πρέπει να ειδηθούν τώρα, αλλά χρειάζεται τροποποίηση στην Βουλή και υπουργικές αποφάσεις, όπως είναι τα κοινωνικά ιατρικά κέντρα, όπως είναι τα κέντρα για το σώμα, όπως είναι τα κέντρα για τους ηλικιωμένους. Και εμείς το έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα. Τα πρώτα χρήματα τα οποία δώσουμε κάθε περιφέρεια είναι για τους παιδικούς σταθμούς. Ναι. Τα παιδιά των φτωχών οικογενειών που πηγαίνουν στους παιδικούς σταθμούς αυτή τη στιγμή των Δήμων ενισχύονται, υποστηρίζονται με χρήμα από τις περιφέρειες. Κάθε περιφέρεια έχει κάνει το δικό της πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει υπογραφεί συμβόλαιο γι' αυτό. Μάλιστα. Η κυρία Φωτίου έρχεται τώρα να εναρμονίσει και την εθνική στρατηγική καταπολέμησης της φτώχειας, να εντάξει μέσα σε αυτές όλες τις δομές και το κοινωνικό, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το οποίο από πρώτη σε πρώτο το 17 θα είναι για όλους, το 16 θα έχει κάποιες ομάδες, να εντάξει μέσα εκεί την διανομή των τροφίων μέσω του ΤΕΠΑ και οπωσδήποτε να εντάξει το νέο σχεδιασμό που θα κάνει για τα καφή και για τα κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Έτσι καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα από ολόκληρη την περιφέρεια της Θεράς Ελλάδος. Εσείς μείνετε μαζί μας με την υπόλοιπη ροή του προγράμματός μας. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους όσοι εργάστηκαν για τη δική σας ενημέρωση, καλό σας βράδυ. Ο καιρός είναι μια προσφορά της ελαιουργικής κεντρικής Ελλάδος. Έθριος θα είναι ο καιρός στην Κυριακή, με ηλιοφάνεια σε όλη τη στερεά Ελλάδα και με τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία στο Καρπενήσι θα κυμανθεί από 0 μέχρι 13 βαθμούς Κελσίου, στη Λαμία από 4 μέχρι 17, στην Άμφισσα από 6 έως 18, στη Λιβαδιά από 4 έως 17 και στη Χαλκίδα από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Αυτός θα είναι ο καιρός για την Κυριακή σε 14 μεγάλες πόλεις της στερεάς Ελλάδας. Ο καιρός είναι μια προσφορά της ελαιουργικής κεντρικής Ελλάδος.
Θέλω η μοναδική μας ιστορία να αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο. Να νιώθουμε περήφανοι για τον τόπο μας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εξελίσσεται διαρκώς με στοχευμένα έργα που αλλάζουν τη ζωή και τον τόπο προς το καλύτερο. Αναδεικνύονται 25 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι. Κατασκευάζονται ή αναβαθμίζονται 4 μουσεία και πολιτιστικοί χώροι του τόπου μας. Για την αξιοποίηση και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αλλά και για να αισθανόμαστε υπερήφανοι για τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Φροντίδα για τον άνθρωπο, αγάπη για τον τόπο. ΕΣΠΑ. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας. Στερεάς Ελλάδας. Υπήρου 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.